Θα ασχοληθούμε και θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής με το σπάνιο, με το εμβληματικό δέντρο της Κρήτης, την Αμπελιτσιά. Μάλιστα, έχει εκπονηθεί και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το ΜΑΙΚ, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Πάμε να πιάσουμε το θέμα, πάμε να πούμε περισσότερα με την κυρία Ηλέκτρα Ρεμούνδου, τεχνολόγος γεωπόνος στο ΜΑΙΚ. Κυρία Ρεμούνδου, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ο τίτλος του προγράμματος, Διατήρηση Αμπελιτσιάς στην Κρήτη. Είναι ένα δέντρο, κυρία Ρεμούνδου, το οποίο αναφύεται μόνο στην Κρήτη, σωστά, πουθενά άλλου. Ακριβώς. Η αμπελιτσιά είναι ένα αιωνόβιο δέντρο, φυλοβόλο, το οποίο φυτρώνει μόνο στα βουνά της Κρήτης και πουθενά άλλου στον κόσμο. Αυτά τα είδη λέγονται ενδημικά φυτά της Κρήτης και είναι από τα ελάχιστα δέντρα ενδημικά της Κρήτης. Πού μπορεί κάποιος να συναντήσει αμπελιτσιά, σε ποιες περιοχές? Φυτρώνει σε όλους τους ορεινούς όγκους, πάνω από τα 800 μέτρα μέχρι περίπου 1800 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή λευκά όρη, ψιλορίτης, κέντρο, σρυπτή και στο καθαρό, στα λασιθιώτικα βουνά. Οπότε μπορούμε να το βρούμε παντού, αλλά το 80% των πληθυσμών της βρίσκεται στα λευκά όρη. Είναι η μεγαλύτερη πληθυσμή είναι στα λευκά όρη. Και γι' αυτό είναι και πιο γνωστή στα λευκά όρη. Και μάλιστα από αυτήν επειδή κατασκευάζανε τις κατσούνες παλιότερα. Γι' αυτό το λόγο το ξέρουν οι περισσότεροι, ειδικά οι παλιοί βοσκοί, ξέρουν την αμπελιτσιά για την γνωστή κατσούνα, επειδή ήταν πολύ καλό το ξύλο, εύκαμπτο και γερό για να κατασκευάσει κατσούνες. Απειλούνται τώρα, απειλεί το πληθυσμό της αμπελιτσιάς? Η αμπελιτσιά, καταρχάς να σας δώσω και μερικές πληροφορίες ακόμα αν έχω χρόνο. Βέβαια. Πρόκειται για ένα υπολοιματικό δέντρο. Αυτό σημαίνει ότι σε παλιότερες γεωλογικές εποχές υπήρχε σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς, πρόγονοι δηλαδή της αμπελιτσιάς υπήρχαν σε μεγάλους πληθυσμούς, αλλά με τις κλιματικές και τις γεωλογικές αλλαγές παρέμειναν μόνο μικροί πληθυσμοί στο νησί. Και είναι το όνομα το λατινικό της είναι Zelkova Belitsa και υπάρχουν άλλα 6 είδη ξαδερφάκια, ας το πούμε, της αμπελιτσιάς ανά τον κόσμο. Στην Ευρώπη είναι στην Κρήτη μόνο και στη Σικελία η Zelkova Sicula αντίστοιχα. Να πάμε τώρα στις απειλές. Ναι, βεβαίως. Η κύρια απειλή που φυσικά εμποδίζει την ανάπτυξη των φυτών και των νεαρών φυτών είναι η υπερβόσκηση και η υποδοπάτηση από τα ζώα. Παρότι φυσικά υπήρχε βόσκηση ανέκαθεν στην Κρήτη, σήμερα τα πράγματα, επειδή είναι πολύ μεγάλη πληθυσμή των ζώων, δημιουργεί πρόβλημα στην ανάπτυξη των φυτών. Μάλιστα. Παραμένουν σε θαμνώδη μορφή, δηλαδή δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε κανονικά δέντρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν σπόρους και να φυτρώσουν καινούργια φυτά. Ο βασικός στόχος του προγράμματός σας, διατήρηση αμπελιτσιά στην Κρήτη, τι έχει ως επίκεντρο, ο βασικός σκοπός ποιος είναι? Ο σκοπός μας είναι η προστασία της αμπελιτσιάς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχουμε δώσει, μια μεγάλη βαρύτητα έχουμε δώσει στην ενημέρωση του κοινού και γι' αυτό το λόγο κάνουμε ενημερωτικές ομιλίες. Τώρα βέβαια με τον κορονοϊό δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τις προηγούμενες χρονιές. Ενημερωτικές ομιλίες στα χωριά που συνορεύουν με τους φυσικούς πληθυσμούς και στα σχολεία που είναι κοντά σε πληθυσμούς αμπελιτσιάς. Είναι ένα στοίχημα για σας η ενημέρωση από τη μία. Από την άλλη βέβαια να αναγνωρίζει ο κόσμος που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές την αμπελιτσιά. Είναι δύσκολο για κάποιον να αναγνωρίσει αυτό το δέντρο? Για κάποιον που δεν ξέρει είναι αρκετά δύσκολο και γιατί μπορείς να το αναγνωρίσεις. Το χειμώνα είναι εξαιτικά δύσκολο γιατί είναι φυλοβόλο, οπότε πρέπει να ξέρεις ακριβώς τον κορμό της. Ακριβώς, ναι. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο. Από τα φύλλα, έχει οδοτητά φύλλα σε σχέση με τους πεντάμυθους που θα μπορούσε κανείς να το μπερδέψει.
Οπότε ξεχωρίζει από εκεί. Μάλιστα. Κυρία Ρεμούντου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μπορείτε να δείτε και ένα ενημερωτικό βιντεάκι, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να το δείξετε και στην εκπομπή σας. Έχουμε κάνει ένα πεντάλεπτο ενημερωτικό βίντεο για την Αμπελιτσιά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μας λέτε. Ωραία. Είναι ωραία. Το βίντεο το οποίο μας λέτε. Χαρά μας να επαναλάβουμε μετά από κάποιους μήνες την συζήτηση, να δούμε και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει και μακάρι ο σχεδιασμός σας να στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ρεμούντου, να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.